Ονομάζομαι Μπιλιρέκης Βασίλης, είμαι φαρμακοποιός, είμαι μέλος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλίας, ενός τοπικού συνεταιρισμού που εδρεύει στο Βόλο και στην οποία συμμετέχουν περίπου 150 φαρμακοποιοί. Νομίζω ότι τα φαρμακεία αντιμετώπισαν δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν ακριβώς εκείνη η περίοδος στην οποία έγινε το κλείσιμο, το γενικό lockdown, στο οποίο είχαμε μια αυξημένη κινητικότητα, όχι τόσο του κόσμου που ερχότανε, όσο της επαφής με τον κόσμο, η οποία ήταν κατεξοχήν μέσω τηλεφώνου ή ακόμη και μέσω διαδικτύου. Αυτό που αντιμετωπίσαμε περισσότερο ήταν την αγωνία και το φόβο του κόσμου και προσπαθούσαμε να την ορθολογικοποιήσουμε, να την περιορίσουμε στην πραγματική της διάσταση, να μην έχει υπερβολές και προφανώς προσπαθούσαμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο στον πυρήνα της δουλειάς μας, που είναι η χορήγηση φαρμάκων με όποιο δυνατό τρόπο μπορούσαμε. Δηλαδή, μπορεί να χρειάστηκε να πάμε και εμείς τα φάρμακα στα σπίτια των ασθενών. Μετά υπήρχε μια δεύτερη φάση, όπου κάπου τα πράγματα ηρέμησαν και ηρέμησαν πάρα πολύ. Υπό την έννοια ότι πλέον αυτό το έργο ενημέρωσης που έπρεπε να γίνει από τους φαρμακοποιούς προς το κοινό είχε ήδη γίνει. Τα φάρμακα τα οποία είχαν προμηθευτεί, έπρεπε να προμηθευτούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα οι ασθενείς τα είχαν προμηθευτεί. Άρα και στα δύο αυτά επίπεδα, πλέον η δουλειά που είχαμε να κάνουμε ως φαρμακοποιοί μειώθηκε αρκετά στο δεύτερο στάδιο. Αντίστοιχα ήταν και η δουλειά στους συνεταιρισμούς, όπου ήταν μια πρώτη φάση όπου λειτουργούσε πάνω από το 100%, να το πούμε, θέλοντας λίγο να υπερβάλλουμε, πάνω από το 100% των δυνατοτήτων του ο συνεταιρισμός, για να μπορέσει να προλάβει να προμηθεύσει τα φαρμακεία με φάρμακα και αντίστοιχα τα φαρμακεία τους ασθενείς τους. Και στη συνέχεια η περίοδος η πιο χαλαρή. Σε οικονομικό επίπεδο έχουμε πάλι αντίστοιχα τις δύο αυτές φάσεις. Μια φάση όπου η κινητικότητα, ο τζίρος των φαρμακείων προφανώς ήταν αυξημένος και η δεύτερη φάση η οποία ήταν μειωμένος. Τα μέτρα της κυβέρνησης που λήφθησαν για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν αφορούσαν τα φαρμακεία και τις φαρμακοποθήκες, καθώς δεν εντάσσονταν στις πληγόμενες επιχειρήσεις. Άρα δεν έχουμε ούτε κάποια ιδιαίτερα οικονομικά μέτρα στήριξης. Παρόλο, όπως σας είπα, υπάρχουν φαρμακεία και σημαντική μερίδα φαρμακείων τα οποία έχουν δει ζημιά όλους αυτούς τους μήνες, ούτε φυσικά και για τις φαρμακοποθήκες υπήρξε κάποιο τέτοιο μέτρο στήριξης. Είτε οικονομικό είτε διοικητικό. Εμείς ως συνεταιρισμοί φαρμακοποιών θα συνεχίσουμε προφανώς να κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε ως τώρα, που είναι τον πυρήνα της δουλειάς μας, ο οποίος είναι η προμήθεια των φαρμάκων, η προμήθεια των φαρμακείων με φάρμακα στην καλύτερη δυνατή ποιότητα υπό τους όρους όπως τους θέτει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Θα επιχειρήσουμε, αν χρειαστεί, να ανταποκριθούμε σε ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση όταν αυτή υπάρξει σε ένα πιθανό δεύτερο κύμα, που πιθανά να έχουμε και ένα δεύτερο lockdown. Ταυτόχρονα όμως, επειδή βλέπουμε ότι το φαρμακείο αποτελεί όχι επιχείρηση, αλλά πρωτοβάθμιο χώρο υγείας, έχουμε ξεκινήσει πιο μπροστά από την πανδημία. Συνεχίζουμε στην πανδημία και θα συνεχίσουμε και στη συνέχεια να ενισχύουμε αυτόν τον ρόλο του φαρμακείου και του φαρμακοποιού. Δηλαδή να προσφέρουμε γνώσεις, δεξιότητες, οι οποίες θα τον βοηθήσουν και στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου ως σύμβουλος υγείας, ως φαρμακοθεραπευτής, ως αυτός ο οποίος χορηγεί ένα φάρμακο, ως αυτός ο οποίος επιδεικνύει την χρήση ενός φαρμάκου και στις υπόλοιπες τομείς του φαρμακείου.